Βεβαίως η σημερινή συζήτηση γίνεται στο φόντο αυτής της πολύ νεκρής τραγωδίας στα Τέμπη, ενός στην κυριολεξία προδιαγραμμένου εγκλήματος, και όπως κάθε έγκλημα έχει και υπαίτιους και συγκεκριμένους υπαίτιους και αιτίες. Και οι υπαίτιοι δεν είναι άλλοι από τα κόμματα που κυβέρνησαν τη χώρα, την κυβερνούν και τώρα, τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, αλλά και αιτία είναι η συγκεκριμένη πολιτική που άσκησαν και ασκούν. Μια πολιτική που ακολουθούν με ευλάβεια, με πιστή ευλάβεια και που κινείται όπως περιγράφηκε και πιο πριν στη λογική της εμπορευματοποίησης, της ιδιωτικοποίησης, του λεγόμενου κόστους ωφέλους. Και όταν εννοούν κόστος όφελος, εννοούν για κόστος, εννοούν την ασφάλεια και τη ζωή των εργαζομένων και της νεολαίας, που υποτάσσεται στο όφελος των εργοδοτών, στα κέρδη των εργοδοτών και των επιχειρηματικών ομίλων. Και αυτή την πολιτική, αν το θέλετε, αυτή την αιτία προσπαθούν να αποκρύψουν, να συγκαλύψουν και η κυβέρνηση της Δημοκρατίας, όσο και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, το ΜΕΡΑ25 από την πρώτη στιγμή. Όμως οι συγκλονιστικές κινητοποιήσεις, οι μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις των εργαζομένων και της νεολαίας, αν το θέλετε, τις προηγούμενες μέρες μπαράλιασαν και αυτή την προσπάθεια να αποδοθεί αυτό το έγκλημα σε ανθρώπινο λάθος ή γενικά σε κάποιες παθογένειες του κράτους, όπως αρχίζουν και λένε, στην έλλειψη δίθεν της αξιολόγησης, στη λογική φταίμε, αλλά φταίνε και όλοι, επί της ουσίας φωτογραφίζοντας τους ίδιους τους εργαζόμενους για αυτή την κατάσταση. Η πολιτική αυτή, η λογική του κόστους οφέλους, δεν αφορά μόνο τα τρένα, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπως αναφέρθηκε εδώ πέρα, αφορά κάθε πτυχή της ζωής μας, το σύνολο των κοινωνικών υπηρεσιών. Μάλιστα τώρα βρίσκεται στη συζήτηση και η λογική της απελευθέρωσης, να το πούμε έτσι, η συζήτηση για την απελευθέρωση του νερού, αφορά την ενέργεια, την υγεία, την παιδεία και πάει λέγοντας. Ειδικά στον χώρο της ειδικής αγωγής, θα λέγαμε χωρίς υπερβολή ότι αυτή η λογική κυριαρχεί. Και αυτό που περιγράφηκε και πιο πριν από τους προηγούμενους ομιλητές και για το ΚΕΑΤ αφορά το σύνολο της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Και παρά τις αγωνιώδεις αλλά και φιλότιμες προσπάθειες που κάνουν με αυτοθυσία, αν το θέλετε, πολλές φορές όλοι οι εργαζόμενοι, και το εκπαιδευτικό και το επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό στα ειδικά σχολεία, στις δομές, να στηρίξουν ολόκληρα τη σύνθετη παρέμβαση που πρέπει να υπάρχει και γίνεται στα ειδικά σχολεία, η πραγματικότητα είναι αμήλικτη, η υποβάθμιση ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης είναι διαρκής. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να περιγράψω τα προβλήματα, υπόθηκαν, λέω, και έχουμε τέτοια παραδείγματα με υπερπληθεί ειδικά σχολεία, με ακατάλληλα και επικίνδυνα κτίρια, με υποστελέχωση σε μεγάλο ποσοστό από περιφερόμενο εκπαιδευτικό προσωπικό, ειδικό, βοηθητικό και επιστημονικό προσωπικό. Ένα νούμερο να δώσουμε μόνο, στις 45.000 εκπαιδευτικών αναπληρωτών, δηλαδή κενών στην ουσία που υπάρχει αυτή τη στιγμή, το 30%, ίσως να είναι και παραπάνω, είναι συνάδελφοι της ειδικής αγωγής, ειδικού βοηθητικού προσωπικού και επιστημονικού προσωπικού. Άρα, για να καταλάβουμε και το μέγεθος των ελλείψεων στην ειδική εκπαίδευση. Φυσικά, η απουσία σχέδιου αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών. Είχαμε ένα τέτοιο έκτακτο περιστατικό, δυσάρεστο περιστατικό, στο ειδικό σχολείο του Αγίου Δημητρίου. Ελλείψεις στα τμήματα ένταξης, την παράλληλη στήριξη, όπως υπόθηκε, για 2 και 3 παιδιά. Η ανύπαρκτη σύνδεση των ειδικών σχολείων με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, που είναι και ευθύνη, αν το θέλετε, διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων, με αποτέλεσμα να μην καλύπτει τις ανάγκες του γενικού πληθυσμού, πόσο μάλλον των παιδιών με αναπηρία. Έχουμε διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις μια πολιτική υποχρηματοδότησης, συνολικής υποβάθμισης των δομών αυτών, κλείνοντας σε όλες τις πτώσεις της συμπερίληψης των παιδιών. Βέβαια, επιβεβαιώνεται και εκ του αποτελέσματος, όπως αναφέρθηκε, ότι η πολιτική της συμπερίληψης αφήνει τα ειδικά σχολεία να ρημάζουν και ταυτόχρονα να εξαφανίζουν τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αστήριχτα μέσα στη γενική εκπαίδευση, καθώς ούτε και για αυτά παίρνονται ιδιαίτερα μέτρα, αναγκαία μέτρα, υποστηρικτικά και επιστημονικά παιδαγωγικά μέτρα. Έχουμε τη διεύρυνση της εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, είναι ατομική ευθύνη η στήριξη και εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές ανάγκες. Έχουμε την παραπέρα αύξηση, όπως είπα και πιο πριν, ελαστικά εργαζόμενων στην εκπαίδευση, με 8 συμβάσεις, όπως αναφέρθηκε στο ΚΕΑΤ. Στην εκπαίδευση είναι πάμπολες οι συμβάσεις ορομίσθιων, αναπληρωτών, μειωμένου ωραρίου κτλ. Με διάφορες χρηματοδοτήσεις, η διατήρηση χαμηλών μισθών κτλ. Αυτό λοιπόν το κράτος, όπως και να το πούνε, η Νέα Δημοκρατία το λέει επιτελικό, ο ΣΥΡΙΖΑ το λέει δίκαιο. Όπως και να το ονομάσω, να το πω έτσι, αδυνατεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες των αναπήρων, αδυνατεί να λειτουργήσει προληπτικά απέναντι στην αναπηρία, να αποκαταστήσει και να εντάξει επί της ουσίας τον ανάπηρο, να ανακουφίσει την οικογένειά του. Είναι ένα κράτος εχθρικό απέναντι στο λαό και φυσικά
συνολικά στους ανάπηρους, αλλά και στα παιδιά που χρειάζονται συγκεκριμένη εκπαίδευση. Για τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ θεωρούνται κόστος οι ανάγκες των εργαζομένων στην δικαιοσύνη και των μαθητών τους και δεν χωράνε στις αντοχές της οικονομίας. Θα πω εντάχει τρία παραδείγματα για να καταλάβουμε το κόστος, διαβάζοντας και εξειδικεύοντας κάποια πράγματα. Λέμε, τη δεκαετία του 80 υπήρχαν ειδικά υλικά, να το πω έτσι, σε μορφή Braille, για τα παιδιά αυτά. Όσοι εισάγονται στο πανεπιστήμιο έπαιρναν ειδικό εξοπλισμό, υπήρχαν παροχές. Όλα αυτά κατακτήθηκαν με τους αγώνες του αναπηρικού κινήματος τότε εποχής. Σήμερα τι υπάρχει? Δεν υπάρχει τίποτα. Προφανώς αφήνονται στην τύχη τους οι φοιτητές αυτοί. Σήμερα που οι νέες τεχνολογίες που τους κλείνουν όλοι σε όλες τις πτώσεις, είναι στο πικ τους. Έχουν τεράστια ανάπτυξη με συστήματα τεχνητής νοημοσύνης να κάνουν ό,τι μπορεί να φανταστεί ο άνθρωπος, να το πούμε έτσι. Και θα μπορούσαν να βοηθήσουν να γίνουν τεράστια άλμα και για την εκπαιδευτική διαδικασία, στην καθημερινή ζωή, στην ένταξη των αναπήρων στην παραγωγή, πώς χρησιμοποιούνται και για ποιο σκοπό. Το παράδειγμα των τεμπών είναι χαρακτηριστικό. Έχουμε ηλεκτρονικούς πλαιστηριασμούς, έχουμε ηλεκτρονικό φακέλωμα που σε παρακολουθεί ο καθένας από το κινητό σου. Δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε δύο τρένα που κινούνται στην ίδια ράγα, να το πούμε. Στον καπιταλισμό, δηλαδή, οι νέες τεχνολογίες είναι στα χέρια των λίγων που τη διακινούν και τη διαχειρίζονται με κριτήριο το κέρδος, και από την άποψη αυτή, αυτός που μπορεί να την αξιοποιήσει είναι αυτός που μπορεί να πληρώσει. Αυτός που αναπτύσσει εφαρμογές θα αναπτύσσει για ανάπτυξη εκείνων των κλάδων της οικονομίας που βγάζουν κέρδος και όχι φυσικά να βελτιωθεί μαζικά η ζωή των εργαζομένων, αλλά και ιδιαίτερα των αναπήρων και των οικογενειών τους. Ή για παράδειγμα για τις κατασκευές που έχουν μια τεράστια και αλματώδη ανάπτυξη, υπάρχουν όλες οι δυνατότητες να έχουμε σύγχρονα και προσβάσιμα κτίρια, κατοικίες κτλ. Όμως αυτά θεωρούνται πολυτέλεια και για το ίδιο το κράτος, αλλά και για την δυνατότητα των εργαζομένων και των αναπήρων. Η καπιταλιστική ιδιοκτησία αυτών των επιτευγμάτων εμποδίζει την αξιοποίησή τους από τους εργαζόμενους και τους ανάπηρους. Τα λέμε όλα αυτά γιατί η κατάσταση αυτή έχει και τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλων των κυβερνήσεων, με αποτέλεσμα οι μαθητές με αναπηρία να υπολείπονται σε όλους τους μετρήσιμους ποσοτικούς δείκτες που οι ίδιοι τους αναφέρουν. Τα μαθησιακά εφόδια, την ποιοτική εκπαίδευση, το μεγάλο ποσοστό διαρροής από την υποχρεωτική εκπαίδευση, τα μεγάλα ποσοστά ανεργίας, οδηγώντας τα στην ενήλικη ζωή τους στο περιθώριο, απόλυτα εξαρτημένους από την οικογένεια, αν μπορεί και η ίδια η οικογένεια να τα βοηθήσει. Και αυτά, δηλαδή, τα στοιχεία αφορούν και σε ευρωπαϊκά και διεθνή δεδομένα, αποδεικνύουν ότι δεν αφορά ένα κακό κυβερνητικό σχεδιασμό στη χώρα μας, μια κακιά κυβέρνηση, να το πω έτσι, αλλά με όρους καπιταλιστικής οικονομίας, όπου οι ανάγκες των μαθητών με αναπηρία λογίζονται ως κόστος, είναι πιο σύνθετες, απαιτούν επιπλέον δαπάνες, προσωπικό σχεδιασμό, εξατομίκευση στην παρέμβαση και στην αποφύτισή τους, ένταξη στην αγορά εργασίας, δεν αποφέρουν το προσδοκόμενο κέρδος, άρα υποβαθμίζονται συνεχώς. Το ΚΚΕ έχει διαρκή και μόνιμο προσανατολισμό στα ζητήματα της αναπηρίας για τη στήριξη των αιτημάτων του αγωνιστικού αναπηρικού κινήματος για την προώθηση λύσεων απέναντι στα πιεστικά προβλήματα που διαμορφώνονται από την αναπηρία. Επεξεργαζόμαστε θέσεις και προτάσεις. Έχουμε άξονα την πλήρη ικανοποίηση των πάγιων αλλά και πρόσθετων των αναγκών των αναπήρων, των χρονίων πασχόντων, των οικογενειών τους. Είναι ψηλά στην ατζέντα μας, αν το θέλετε, και ζητήματα έγκαιρης διάγνωσης, πρώιμης πρόσβασης. Πρώιμης παρέμβασης, πολιτική πρόσληψη της αναπηρίας, δεν στέκομαι σε αυτά καθόλου. Έχουμε αναδείξει και οι τελευταίες ερωτήσεις είναι ένα τέτοιο πράγμα και κοινοβουλευτικά, να το πω έτσι, και είναι στο επίκεντρο της προσοχής μας η διεκδίκηση λύσεων αυτών των ζητημάτων. Όμως πρώτα και κύρια, βρισκόμαστε στο επίκεντρο και θέλουμε να είμαστε στο επίκεντρο διεκδικήσεων των αναγκών των εκπαιδευτικών και των γονιών, καθώς χαρακτηρίζεται από την εν υποβάθμιση με τις μενέστερους ακόμα όρους από τη γενική εκπαίδευση, τα ζητήματα της ειδικής αγωγής, να το πούμε έτσι. Γι' αυτό λέμε ότι το πραγματικό δίλημα για τους εργαζόμενους στην ειδική αγωγή, στους εκπαιδευτικούς, σε όλο το προσωπικό, είναι αν την επόμενη μέρα των εκλογών θα δυναμώσει η διεκδίκηση για καλύτερους όρους ζωής και εργασίας για τους εργαζόμενους στην ειδική αγωγή, για καλύτερους όρους εκπαίδευσης και στήριξης των παιδιών που φοιτούν στα ειδικά σχολεία. Και γι' αυτό λέμε ότι μόνο ο λαός με τον αγώνα του μπορεί να το εξασφαλίσει αυτό το πράγμα, με αδύναμες στις πολιτικές που θα ακολουθήσουν οι επόμενες κυβερνήσεις, όποιας απόχρωσης και αν σχηματιστούν, και με ισχυρό το λαϊκό κίνημα, με πολύ πιο δυνατό το ΚΚΕ. Και με αυτή την έννοια, η συμπόρευση με το ΚΚΕ σε όλα τα επίπεδα, στο κίνημα, στα σωματεία, η εκλογική του ενίσχυση στην κάλπη, όποτε και αν στηθούν, είναι μονόδρομος για να μπουν στο προσκήνιο οι ανάγκες όχι μόνο των αναπήρων, αλλά συνολικά των εργαζομένων και της νεολαίας.